Καλησπέρα σας. Παραλύει αύριο η χώρα σε 24 ώρια απεργία δημόσιο και μέσα μαζικής μεταφοράς. Τρόμος στον αέρα για Σταϊκούρα, Λοβέρδο και Χαρδαλιά σε πτήση για Βρυξέλλες. Ο δικός μας Παύλος Σταματόπουλος που ήταν στην πτήση μιλάει για την περιπέτεια που έζησε. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος σχολιάζει τις φήμες και τα δημοσιεύματα που τον θέλουν ζευγάρι με την Αυσικά Παναγιωτακοπούλου. Αλλαγές έρχονται στον Αλφα το επόμενο διάστημα. Πώς η Αντελίνα Βαρθακούρη αφήνει εκτός το Φώτη Σεργουλόπουλο. Που θα εκπροσωπήσει το Βέλγιο στη Eurovision. Έλα, δεν βλέπω νεύρο. Είπαμε, επέζησε το παιδί. Μα γι' αυτό πανηγυρίζουμε για τον Παύλο, όχι για το Eurovision. Καλώς τα παιδιά, κυρίες και κύριοι μου. Το αγόρι μου. Ντύθηκε και Παύλος. Ντύθηκε Παύλος, Ηλίας Γκότης, έβαλε ένα απλό πουλοβεράκι. Βέβαια, αυτό δεν είναι έτσι το πιάνο του Παύλου. Είναι μαρμαροκολόνα. Μαρμαροκολόνα. Νάνση Νικολαίδου, κυρίες και κύριοι μου, Μαρία Βλάχου, ντυμένη παρουσιάστρια. Αυτό θα κρυφτεί. Κατερίνα μου! Λόγιστήριο, λόγιστήριο απευθείας. Να πάω να αλλάξω. Όχι, κούκλα μου, είσαι πολύ όμορφη. Και να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι μου, το μεσημέρι, το yes. Ήβο της ημέρας, λοιπόν, από την κοπέλα εδώ με τον τραπέ, να μας πει. Να ξεκινήσουμε, γιατί η Κατερίνα υπήρχε μια μικρή αναστάτωση από χθες όσον αφορά στις δύο γυναίκες, οι οποίες ταξίδεψαν από Σιγκαπούρη, Ελλάδα, κινέζικης καταγωγής, ναι, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε ιδιωτικό νοσοκομείο, εφόσον είχαν υψηλό πυρετό και φοβήθηκαν για κορονοϊό. Να πούμε ότι μετά μεταφέρθηκαν σπευμένα με ασθενοφόρο στο Θριάσιο νοσοκομείο, που τελικά ήταν τα αποτελέσματα αρνητικά στον κορονοϊό, να το πούμε. Και πρόκειται για γρήπη. Η Ελλάδα πώς την έχει, δηλαδή, ξυστά να χτυπήσω ξύλο, έχουμε λίγο γλιτώσει. Είμαστε σε καλό δρόμο και φαντάζομαι ότι επειδή έχουν ληφθεί και τα κατάλληλα μέτρα προστασίας στις χώρες οι οποίες έτσι έχουν πονάνε αυτή τη στιγμή, είμαστε καλά και ευχόμαστε. Ούτε του παπά, παιδιά, μια χαρά, εντάξει. Και εννοείται προσέχουμε με το που έχουμε συμπτώματα, δεν κάνουμε εμείς τους γιατρούς του εαυτού μας. Έτσι, πάμε, ρωτάμε, βλέπουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Μετά έχουμε μια επιχείρηση από την ελληνική αστυνομία. Μετά την περασμένη Πέμπτη που είχαμε το μαντυρό περιστατικό ανάμεσα Πακιστανούς και Αφγανούς με τον ραντεβού θανάτου. Έτσι ακριβώς όπως το είπες. Να πούμε λοιπόν ότι η αστυνομία έχει προχωρήσει 95 προσαγωγές, 10 συλλήψεις. Και ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να συλληφθούν οι δράστες. Έχουν ταυτοποιήσει δηλαδή τα στοιχεία των δραστών και είναι πάρα πολύ κοντά έτσι ώστε να συλληφθούν. Μιλάμε λοιπόν για το δράστη της δολοφονίας του 25χρονου Αφγανού και τον τραυματισμό του φίλου του. Οπότε η αστυνομία πάρα πολύ κοντά. Με, όπως είπα, φρικιαστικές λεπτομέρειες. Με να σου πω κάτι. Και γίνεται μια επιχείρηση σκούπα αυτή την εποχή, γενικά στο κέντρο της Αθήνας και όπου υπάρχουν τέτοιες πληγές. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι εγώ εντυπωσιάζομαι ότι κάθε φορά που γίνεται κάτι τόσο τραγικό, που πέφτουμε όλοι από τα σύννεφα. Ναι. Ότι έγινε ματηρό επεισόδιο στην Άνδρου, ότι είναι κόλαση το κέντρο της Αθήνας. Αυτά είναι προβλήματα όμως, τα οποία είναι έτσι κι αλλιώς υπάρχουν. Και πρέπει να αντιμετωπιστούν κάποια στιγμή. Και θα ήταν καλό αυτές οι επιχειρήσεις κούπα να μην γίνονται με τέτοιες αφορμές, να γίνονται ούτως ή άλλως πριν γίνουν αυτά. Επειδή τα θέατρα και η Μενάνδρου και εκεί το σημείο είναι ένας πολύ ωραίος δρόμος. Πανέμορφος. Είναι όλα τα θέατρα του κέντρου. Όσοι μετακινούμαστε εκεί, ξέρουμε πολύ καλά το πρόβλημα. Νομίζω ότι. Να πούμε ότι είναι θα έχουμε εξελίξεις πάνω σε αυτό. Έτσι, γιατί ξεχύλισε το ποτήρι, όπως λένε και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, και στη συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, ότι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν όσο μπορούν την εγκληματικότητα, τουλάχιστον στο κέντρο της Αθήνας. Μακάρι.
έτσι, ναι, ώστε γιατί δεν έχει τώρα έτσι και μια ανοχή. Ναι, έλεγα. Και εύχομαι εντάξει, η καινούργια δηλαδή, ομόνια. Δεν έχει χτυπηθεί το θέμα στη ρίζα του. Ακριβώς. Γιατί με την καινούργια ομόνια τώρα που θα είναι το συντριβάνι, ναι, αυτά, να μην φεύγει προς τα κάτω έτσι το πρόβλημα, να μην το βάζουμε δηλαδή σαν τα ψίχουλα κάτω από το χαλάκι. Να μπορέσουμε λίγο να λύσουμε κάποια πράγματα. Και πάμε σε κάτι. 24ωρη απεργία αύριο. Που τα ενάντια, πάντα. Μην πάτε σε μετρό, μην πάτε πουθενά. Θα πρέπει λοιπόν όσοι θα μετακινηθούν να οπλιστούν με υπομονή, διότι τα μετρό. Ο περιστιακός θα είναι σε λειτουργία, να πούμε. Όπως και ακόμη δεν έχει κρυφθεί, αν θα είναι και ο σιδηροδρομικός σταθμός. Λοιπόν, λεωφορεία. Ηλεκτρικός. Μετρό. Τραμ, τρόλεϊ, τα πάντα. Δεν θα είναι δηλαδή σε λειτουργία. Και όμως ο δακτύλιος δεν θα ισχύει αύριο, οπότε θα μπορεί ο κόσμος να μετακινηθεί. Και το δακτύλιο, εντάξει. Παιδιά, είχε γίνει και παλιότερα που είχε διαρκείας τέτοιες απεργίες. Συνεννοούμαστε, αυτό λέγαμε στο γραφείο. Και θα βγουν, ένα αυτοκίνητο, πέντε έτσι μέσα, σαν να στην Ινδία στο τρένο. Έτσι. Ό,τι μπορούμε ο καθένας να βοηθήσουμε. Ωραία. Τα έχουμε συνηθίσει. Αυτά τα έχουμε συνηθίσει. Πάμε λοιπόν μέχρι τις Βρυξέλλες. Ήταν αυτό που μας βρήκε, Χριστέ μου. Παραλίγο. Παιδιά, θα γυρίσει με τα πόδια, σας το λέω εγώ. Εγώ θα είχα γυρίσει. Δεν ξαναμπαίνεις εύκολα σε αεροπλάνο. Είναι τραγελαφικό. Από τη μία είναι να λες, τι έπαθα, και από την άλλη να γελάς γιατί είπες. Εξήγησέ μου, σε παρακαλώ. Ήταν η πτήση που. Πες μου, απλά ένα αρχείο. Απλά ένα αρχείο. Μη με κόντεψα τώρα λίγο. Ταράχτηκες. Λίγο, ναι. Τι έγινε, ρε Χρυσέ μου. Ξεκίνησε λοιπόν το αεροπλάνο από Αθήνα, Ελευθέρω Βενιζέλο, για Βρυξέλλες. Μάλιστα. Λοιπόν, λόγω πλάγιων ανέμων κυρίως να πούμε, το λεωφορείο δεν μπόρεσε να προσγειωθεί με την πρώτη. Το λεωφορείο, είπα, το αεροπλάνο. Έχει γίνει και το αποκάλυψη. Έχει γίνει και το αποκάλυψη τώρα. Να τελειώνουμε. Το αεροπλάνο, Καταρίνα, για να μην λέγω στην απεργία λόγω λεωφορείων. Εκεί να πούμε ότι. Ναι, δεν πρέπει. Ήτανε λοιπόν η άλλη. Φύσαγε από τη μεριά του Παύλου ή από την άλλη μεριά. Από την άλλη μεριά. Να πούμε ότι ο πιλότος προσπάθησε πάρα πολύ για να προσγειώσει το αεροπλάνο. Με την πρώτη, ας πούμε, δεν μπόρεσε. Θα τα ακούσετε και τι λέει και ο Παύλος. Να πούμε ότι ανάμεσα στους επιβάτες ήταν και ο Υπουργός Οικονομικών. Ο κ. Σταϊκούρας, ήταν ο Ανδρέας Λοβέρτος και ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς. Νομίζω και η κυρία Γιαννάκου. Να πούμε ότι έζησαν τον τρόμο, διότι φανταστείτε τώρα να βρίσκει ένα αεροπλάνο να μην μπορεί να προσγειωθεί. Να υπάρχουν τα μποφόρ και γενικότερα η πλαγιά. Με πήγαινε, έτσι με πήγαινε στο ίσωμα. Έγινε και... τη ανατάραξη, το καταλαβαίνει. Και έγινε μία ανατάραξη και είχα τον Ιταλό τον αεροσυνοδό. Άντε, είχε και μου λέγε. Μα και κοζαμπέλα, του λέω πάρ το χέρι, μην γίνουμε κουνιαμπέλα του εδώ μέσα. Είχε και Ιταλό αεροσυνοδό, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι μου, κυρίες και κύριοι μου, πριν από λίγα λεπτά, μέσα στο Skype, έχουμε μία αποκλειστική μαρτυρία. Συμβαίνει τώρα. Ο Παύλος ο Σταματόπουλος, παρότι ήταν στο Σκουβερφόνικ και έκανε τη δουλειά του άξια και επάξια, γιατί δεν τρόμαξε, γιατί έχουμε ακριβώς τη μαρτυρία, τι συνέβη στην πτήση του τρόμου. Α, ποιος είναι, ο υδραυλικός. Ξάδερφος Παύλου. Σάκης ο υδραυλικός. Προφανώς, Σωσίας Παύλου από Βρυξέλλες. Παύλο Σταματόπουλε, πες μας, τι συνέβη. Καλησπέρα Κατερίνα, καλησπέρα Ηλία, καλησπέρα λοιπόν από τις Βρυξέλλες. Έχω έρθει για την Eurovision και σήμερα έγινε η παρουσίαση του τραγουδιού των Hooverphonic που θα πάρουν μέρος στη Eurovision του 2020 εκπροσωπώντας το Βέλγιο. Πρόκειται για ένα τραγούδι με τίτλο το Release Me, πρόκειται για μια μπαλάντα η οποία θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Τραγουδίστρια είναι η μικρή Λούκα, η μικρή Λούκα λοιπόν που είναι 18 χρονών. Είναι μια νέα κοπέλα που έχει όνειρο να γίνει παγκοσμίως γνωστή και νομίζω το καταφέρνει σιγά σιγά. Το πρώτο της βήμα και η γνωριμία που έγινε με τον Άλεξ έγινε πριν από μερικά χρόνια στο Voice, το φλαμανδικό Voice που πήγε εκεί, η Λούκα τραγούδησε, γνώριζε πάρα πολύ καλά τη διαδικασία του Voice, είναι τέσσερις καρέκλες, γύρισαν και οι τέσσερις καρέκλες και σε μία από αυτήν ήταν ο Άλεξ, ο ιδρυτής των Hooverphonic. Και η Λούκα επέλεξε λοιπόν να την κοουτσάρει ο Άλεξ. Με αυτόν τον τρόπο γνωρίστηκαν και με αυτόν τον τρόπο κύλησαν οι μέρες, οι μήνες και βγήκε και νικήτρια από το Voice η μικρή Λούκα. Και σήμερα λοιπόν είναι η τραγουδίστρια των Hooverphonic και με αυτόν τον τραγούδι θα πάνε και θα εκπροσωπήσουν την Eurovision. Αν μου επιτρέπετε, μπορώ να σας πω ότι μοιάζει και λίγο, δηλαδή θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι και ένα τραγούδι στην ταινία του James Bond. Έχει στοιχεία, έχει τα βιολιά, έχει την ορχήστρα αυτή μεγάλη, ξεκινάει βέβαια με πιάνο και κορυφώνεται, αλλά για μένα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που θεωρώ θα κάνει αίσθηση. Τώρα δεν ξέρω αν θα περάσει στους τελικούς, γιατί προφήτης δεν είμαι, αλλά θεωρώ ότι με βάση
την αίσθηση που έχω λάβει από τους υπόλοιπους Eurofan εδώ πέρα ότι είναι ένα καλό τραγούδι. Έτσι κι αλλιώς, σε λίγες μέρες θα παρουσιαστεί μία συνέντευξη αποκλειστικά για την Ελλάδα με τους Hooverphone και με πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και ακόμα πιο ενδιαφέρουσες απαντήσεις. Πάμε λοιπόν στα άλλα. Χθες λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, ήρθαμε το αεροπλάνο στις Βρυξέλλες. Έφυγα με τους καλύτερους ιονούς, μπήκα μέσα στο αεροπλάνο, έστειλε το μηνυματάκι μου στην Κατερίνα, φεύγω και απογειωθήκαμε με το καλό. Περάσαμε κάποιες ώρες και φτάσαμε στο αεροδρόμιο των Βρυξελών. 10 λεπτά, περίπου ένα τέταρτο πριν ξεκινήσει η προσγείωση, ξεκίνησαν οι αναταράξεις. Εντάξει, δεν είναι πρώτη φορά που είμαι μέσα σε ένα αεροπλάνο που κουνιέται δεξιά και αριστερά από τους ανέμους, ούτε φοβάσαι ιδιαίτερα, γιατί εντάξει. Όμως, κατά διάρκεια και στην προσπάθειά του ο πιλότος να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο των Βρυξελών, εκεί τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα. Νομίζω τα τελευταία 10 λεπτά που προσπαθούσε να προσγειωθεί ο πιλότος, σκεφτόμουν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Φανταστείτε την ώρα που προσγειώνεσαι, ακριβώς από κάτω βλέπεις ένα πύργο και μία τάφρο και έλεγα από μέσα μου τι ωραίο spot για Instagram, προκειμένου να φύγει το μυαλό μου λίγο από αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση. Όμως, φτάνοντας στα τελευταία 2 λεπτά στον αεροδιάδρομο, ξαφνικά το αεροπλάνο πήρε απότομα ύψος, ανέβηκε πάρα πολλά πόδια, πάρα πολύ απότομα και πάρα πολύ γρήγορα και μας ενημέρωσε ο πιλότος ότι έπρεπε να κάνει ένα κύκλο και να προσπαθήσει ξανά να προσγειωθεί γιατί οι συνθήκες δεν ήταν εύκολες έτσι ώστε να προσγειωθεί το αεροπλάνο με ασφάλεια στο αεροδρόμιο των Βρυξελών. Κάναμε ένα τεράστιο κύκλο πάνω από το αεροδρόμιο, ξαναπροσπάθησε πάλι με τις ίδιες αναταράξεις, πάλι με τους ίδιους ανέμους να χτυπάνε το αεροπλάνο και να πηγαίνει δεξιά-αριστερά πάνω-κάτω. Πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν έχω ξαναβιώσει κάτι ανάλογο και είναι αυτό που σκέφτεσαι, τι μπορεί να συμβεί, είναι δυνατό να μου συμβαίνει εμένα αυτό. Πάντως μέσα στην καμπίνα υπήρχε μια σχετική ψυχραιμία σε σχέση με αυτό που συνέβαινε. Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν μια δύσκολη κατάσταση. Ο πιλότος φάνηκε ότι ήταν ένας άνθρωπος με μεγάλη εμπειρία και όπως καταλαβαίνετε όταν προσγειώθηκε το αεροπλάνο μετά από όλη αυτή την ταλαιπωρία, να την πω δυσκολία, όλοι χειροκροτήσαμε όπως καταλαβαίνετε για τη ζωή μας και νομίζω ότι από ό,τι κατάλαβα μετά μιλώντας με ανθρώπους εδώ στις Βρυξέλλες είναι ένα συχνό φαινόμενο αυτή η δυνατή άνεμη, επομένως δεν ήταν κάτι που φοβόντουσαν ιδιαίτερα τουλάχιστον όσοι ήταν στον πύργο ελέγχου. Εμείς πάλι επάνω στο αεροπλάνο τα είδαμε όλα. Όντως όπως γράφτηκε ήταν και πολιτική μέσα στο αεροπλάνο. Μπροστά μου καθόταν ο κύριος Λοβέρδος, είχα δει τον κύριο Σταϊκούρα την ώρα που έμπαινα και αργότερα την ώρα που έβγαινα είδα την κυρία Γιαννάκου Κουτσίκου. Πάντως θεωρώ ότι ήταν μια πτήση καλή μέχρι να φτάσουμε στο αεροδρόμιο. Για εκείνα τα 10 λεπτά πραγματικά δεν θα ήθελα να τα θυμάμαι. Και επειδή σε λίγη ώρα από τώρα θα ξαναταξιδέψω, καλύτερα να μην το θυμάμαι. Αυτά λοιπόν από μένα, από εδώ, από τις Βρυξέλλες. Το βίντεο αποχαιρετισμού θα για το release me, τιμητικά. Να πούμε ότι εγώ του είχα στείλει μήνυμα πριν και γιατί αισθάνομαι λίγο ένοχη, γιατί του στείλα δεν το έχω γούρι. Ποιος φταίει, ποιος είναι ο γουρλής, αυτό είναι το θέμα μας. Για κάτι που μου ανέφερε και του λέω δεν το έχω γούρι και μου λέει σώπα μωρέ καημένε. Έχουν γίνει, καν και καν. Σε είπε και προληπτική. Πάντως πολύ ήρεμο τον βλέπω για αυτό που πέρασε. Έχει καρφωθεί ότι είναι κλειστή η φωνή, είναι από τις τσιρίδες. Στήριξε ο Παύλος μας και εμείς ακούμε σε πρώτη μετάδοση το τραγουδί. Release me. Hooverphone, για δώσε λίγο. Εγώ τα γουστάρω αυτά, Hooverphone. Only trouble steals the show. All those words won't come from me. It's clear we are. Κατάλαβα, δεν μπορώ εγώ στο βίντεο κλιπ. Μπορεί. Χειροκρότημα, καλή επιτυχία! Hooverphone και εγώ έχω δει 2 φορές live με την παλιά τραγουδίστρια. Τώρα βλέπω ότι μπαίνει νέο αίμα, ωραίο κορίτσι, ωραία φωνή. Αυτή έτσι είναι πάντα, έτσι τραγουδίσαν με τη χρόνια φαρυγίτιδα.
Ο δικός μας στήριξε. Αυτό έχει κλείσει φωνή. Στην αν και κοσμογυρισμένος. Γιατί είπε, έχω ταξιδέψει και πάρα ότι πολύ. Ότι είδε την Τάφρο δε και είπε, αχ, ωραίο σποτ για Instagram. Μίλα ειλικρινά. Εγώ νιώσα την ανάγκη ότι θέλει να ευχαριστήσει τον πιλότο τόσο πολύ, που λέει, ήταν πάρα πολύ έμπειρος βέβαια ο πιλότος. Ναι. Αφού είπε τον χειροκροτήσαμε όλοι, παιδί μου. Είναι απ' το χειροκροτήσαμε. Τι λέτε, εγώ αν έκανα αυτή την προσγείωση, σας το είπα, θα σηκώνομαι να χορέψω μπαϊντούσκα. Καλά, εσύ δεν το συζητάμε, άμα γινόταν αυτό θα πήγες να πάρει ένα πιλοτάρι, από τον πανικό. Καλή είσαι τρελή, από πάνω. Πού το πας τώρα, γιατί το πας αριστερά. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, αγόρι μου, σε περιμένουμε σόκια βλαβή πίσω. Αυτά να. Καλή επιστροφή. Από το να έχεις μία βαρετή πτήση, έχει και λίγο τον τεσούτ αυτό. Φυσικά περιμένουμε και την αποκλειστική συνέντευξη που έδωσαν οι Hooverphonic εδώ σε ελληνικό μέσο σε εμάς. Και είναι φυσικά για τη συμμετοχή του στη Eurovision. Τώρα θα περάσουν, δεν θα περάσουν, θα τα δούμε. Θα το δούμε. Ναι. Πάντως η μικρή είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία τραγούδι. Λοιπόν, ποιος επέστρεψε στο μεσημέρι, yes. Ο φίλος μας, ο αγαπημένος, ο κύριος Γκοτσόπουλος με τα καταπληκτικά έπιπλα Γκοτσόπουλος Home. Και δεν σας κρύβω ότι είχα ζηλέψει το Σαββατοκύριακο, γιατί είδα την Σύση που είπε για τον Γκοτσόπουλο και λέω, α, όχι εμείς. Δεν έχουμε ένα καναπέ. Αλλά νάτος που επέστρεψε. Και ένας τυχερός κερδίζει 1000 ευρώ δώρο επιταγή από την Γκοτσόπουλος Home. Τα έπιπλα τα βλέπετε, τα ζηλεύουμε και εμείς φρικτά πολύ. Και να σας πω ότι στα καταστήματα Γκοτσόπουλος Home θα βρείτε μοντέρνα ελληνικά έπιπλα με μια μεγάλη έκπτωση 40% σε όλη τη συλλογή. Να σας πω ότι είναι ένα ελληνικό εργοστάσιο με έδρα τη Μεταμόρφωση, 40 χρόνια φτιάχνει έπιπλα για εδώ στην Ελλάδα. Μαρούσι, Παλαιό Φάλιρο, Σταυρό Αγίας Παρασκευής. Και μπείτε, γιατί εγώ μπήκα, να δείτε τις τιμές στο www.gotsopoulos.gr. 1000 ευρώ δώρο επιταγή, παρακαλώ, στα χεράκια σας. Αν τώρα στείλετε μήνυμα open κενό ονοματεπώνυμο στο 14999 ή κάνετε κλήση από κινητό σταθερό στο ίδιο πενταψήφιο. Βιαστείτε, γιατί συνήθως οι επιταγές Γκοτσόπουλος κληρώνονται πολύ γρήγορα και μετά έχουμε την γκρίνια. Βέβαια. Φυσικά μαζί. Volkswagen T-Cross, το Ζαχαρόνης καιρό τώρα. Το βλέπω εδώ πέρα. Πας κοιτάς που είναι τα κλειδιά, δεν είναι για σένα το μικρό μουντούκι. Το χαϊδεύω, κάθομαι. Δεν είναι για σένα μικρό μουντούκι, είναι για έξω, είναι για έναν άνθρωπο που μας παρακολουθεί, γιατί ένας τηλεθεατής πολύ σύντομα θα το κάνει δικό του. Στο ίδιο μήνυμα παρακαλώ. Και Γκοτσόπουλος Home 1000 ευρώ, αλλά και το T-Cross έκδοση live 17.600 ευρώ η αξία του. Open κενό ονοματεπώνυμο στο 14999, κλείσει κινητό σταθερό στο ίδιο πενταψήφιο. Όταν επιστρέψουμε, ναι, ναι, κυρίες και κύριοι μου, με το καλό, την παρέα για να σχολιάσουμε Your Face Sounds Familiar. Ή, όπως το έλεγαν στη Δίβα κάτι φίλες μου, Your Face Fast and Furious, γιατί δεν θυμόμαστε πώς. Σου λέει εφέση. Πώς ήταν ο τίτλος, το έλεγα και στην Μπεκατόρου. Να δούμε τις εμφανίσεις, να δούμε τι μας άρεσε, τι δεν μας άρεσε. Γενικά είχε έτσι μια επιστροφή και πολύ ενδιαφέρον. Όταν επιστρέψουμε, κάτι άλλο μου είπατε, διαστημόπλιο. Α, ναι, καλέ, ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Πού πήγε τη σχέση, αν αυτό και εδώ, στο μεσημέριο, σε λίγο. Να, να δούμε. Επιστροφή στο μεσημέριο και... Διότι, κυρίες και κύριοι μου, εχθές ξεκίνησε το Your Face Sounds Familiar. Κυρία μου που δεν μπορεί να πει τον τίτλο, μην αισθάνεστε άσχημα. Οι μισοί δεν μπορούμε, το κάναμε πολύ πρόβα. Ένα σοου που ο κόσμος αγαπάει ιδιαίτερα. Ναι. Το περίμενε πώς και πώς. Το περίμενε πώς και πώς. Είναι και από τα σοου που τώρα δεν έχουμε κάτι άλλο στην ελληνική τηλεόραση αντίστοιχο. Σε πρώτη φάση όχι. Όχι, σε πρώτη φάση. Ακολουθεί και περιμένουμε πώς και πώς και το δικό μας Just the Two of Us. Έχουμε και Just the Two of Us. Έχουμε, δηλαδή ο ανταγωνισμός θα είναι δύσκολος. Θα είναι δύσκολος και σκληρός. Τι έγινε χτες. Λοιπόν, για έκτη χρονιά το γιορτοφείο ισχύει βέβαια. Βέβαια αυτό δεν συμφέρει πολύ φέτος, γιατί οι μεταφίες δεν ήταν όλες τόσο καλές. Καλά, είναι, ναι, και το πρώτο επεισόδιο. Είναι το πρώτο live βέβαια. Θα σου πω, γιατί πολλοί με ρώτησαν ποια, ναι, είναι η Τάνια Μπρεάζου, ποια είναι η Τάνια. Παρ' όλα, ναι, αυτά. Μας λίγο, ρε παιδί. Να πούμε ότι είχε δηλώσει συμμετοχή στο X Factor το παλιό και από εκεί τη γνωρίζουμε την κοπέλα. Και, όλο, και πολλοί μας ρώτησαν, τουλάχιστον εμένα μου στέλνουν μήνυμα, ποια είναι η κοπέλα, ποια είναι η κοπέλα, ποια είναι η κοπέλα. Και κέρδισε πάρα πολύ τις εντυπώσεις με τη συγκεκριμένη εμφάνιση. Ωραία εμφάνιση. Αυτό που ακούω μ' αρέσει. Τώρα έχουμε Γιώργο Χρανιώτη που κάνει Καλογιάννη. Εντάξει, χειροκροτήθηκε, θέλω να σου πω. Ας ακούσουμε, το δούμε λίγο. Τρεις καρέκλες, ο καθένας και δροσιά κάτω απ' τις τέντες. Έχουν ρίξει παραγάπη. Σας αρέσει η Ελλάδα, μης. Τι θα κάνετε το βράδυ του Γιουλάκ. Εμένα μου...
Ξέρεις γιατί γελάω. Στο οπτικό ξέρεις γιατί γελά. Δεν σου θυμίζει λίγο τον Γιώργουλη? Ναι. Το είπανε. Με τα μουσια λίγο και αξίριστος. Έτσι δεν είναι. Εδώ που βγήκε, λέω καλέ, κάναν και κριτές, λέω. Ο Γεωργούλης Ναυαγός. Πρόεδρο βουλής. Πολύ μ' άρεσε ο Χρανιώτης. Ωραίος δεν ήταν. Πολύ μ' άρεσε. Ήταν πολύ καλός και είχε και αυτή την άνεση και αυτή την επικοινωνία. Λοιπόν, μετά πάμε Ευρυδική. Αχ, αγαπημένη μας, για να δούμε. Σίντι Λομπέρ τη λατρεύω, για να δω. Για δώστε λίγο Ευρυδική. Να. Πόπο. Όχι, αυτή δεν είναι η Ευρυδική. Όχι, δεν είναι η Ευρυδική. Και δεν είναι η Σίντι Λόπερ κουμπάρα στην Ανάβησο. Είναι η Δανάη Λουκάκη. Α, η Δανάη από τις Άγριες Μέλισσες. Από τις Άγριες Μέλισσες. Και κάνει φυσικά λίτσα διαμάντι. Ναι. Για να ακούσουμε. Αυτό. Α, η κίνηση είναι ίδια. Τέλεια, τέλεια είναι. Να, η ευκαιρία από πίσω. Είναι πολύ... Ήτανε πολύ αστείο και ήταν και όλες οι άγριες μέλισσες εκεί για να υποστηρίξουν το κορίτσι τους. Είχαν κάνει κερκίδα. Λοιπόν, τώρα θα πάμε Ευρυδίκη. Είναι αυτό που λες με την κινησιολογία. Είδες που σου είπα. Ναι, ναι. Γιατί δεν θυμάμαι αυτή την εμφάνιση. Να τη Ευρυδίκη. Να τη Ευρυδίκη. Για να βάλω. Σίντι Λόπερ. Όμως και κομματάρα. I see your true colors and that's why I'm left. Νομίζω ότι φωνητικά τη Σίντι Λόπερ. Δεν χαιρόταν πολύ γιατί του είπαν κιόλας είσαι ίδιος, σε μπερδεύαμε στον δρόμο. Καλή σου κάτι, εμένα δεν μ' άρεσε καθόλου αυτή η εμφάνιση. Ήταν πολύ αμήχανη, δεν με έπεισε. Ότι είναι πολύ παράτολμο για πρώτη. Εγώ θα πήγαινα σε κάτι πιο safe. Και επειδή ξέρω πόσο ταλαντούχος είναι ο Μουαγέ, ο Στέφανος Μουαγέ, θα μας δώσει πολύ πράγμα. Απλά είναι λίγο παρακινδυνεμένο. Εγώ αυτό δηλαδή θα το έκανα μετά από... Πολύ πολύ καιρό και έχει έτσι λίγο. Αλλά εκεί το μπάζερ κρίνει. Κατερνάκη, βάζει το μπάζερ και κάνει δουλειά. Η μεταφύση ήταν λίγο περίεργη απλά. Ναι, δεν ήταν καλό, δεν ήταν καλό. Η Μαρία Ιανδρούτσου εδώ βλέπετε, τα έσπασε ως Μποντζόβι, παιδιά. Ήταν φοβερή. Είχε πολύ πλάκα. Αυτό πρόλαβα και είδα. Να ακούσουμε λίγο μαράκι. Εγώ τώρα, να σας πω, κινησιολογία είναι ολόιδια. Ολόιδια, αυτό. Το συζητάω. Η φωνή δεν είναι και εύκολο. Είναι ολόιδια. Στις εκφράσεις δεν μ' άρεσε πολύ. Στις εκφράσεις, ναι. Δηλαδή, βέβαια, την κίνηση την είχε. Επειδή έχει λάτεξ στη μύτη και όλα αυτά, ξέρεις, ναι, πολλές φορές δεν βοηθάει. Αλλά, παιδιά, ήταν και το πρώτο live, όπως με πριν κατέβαινε. Θέλει και λίγο εξάσκηση, θέλει λίγο πράκτης. Ήθελε λίγο γκρέζι για μένα παραπάνω, λίγο να ήταν πιο έτσι. Πάντως αγνώριστη. Επίσης, να πούμε στον κόσμο ότι η Μαρία είναι η ξανθήπη του 50-50, δηλαδή που είναι αγνώριστη έτσι κι αλλιώς η Μαρία, δηλαδή καμία σχέση. Και έχει και γκρουπ δικό της ροκ η Μαρία που εμφανίζεται. Νομίζω ότι της έκατσε κουτί ο Τζον Μποντζόβι. Έχουμε και άλλον. Ναι. Καντέρνα Κουκουράκη, Πάολα. Το κατάλαβα με τη μία, αλλά για να δω. Κοίτα. Η Παόλα δεν είναι και εύκολη. Έχει να αντιμετωπίσει πολλά γιατί η κίνηση της Παόλα είναι ιδιαίτερη πάνω στη σκηνή. Είναι η κίνηση, είναι η τέλεια λαϊκή φωνή. Και αν δεν κάνω λάθος, παιδί, αυτό το τραγούδι Παόλα που είναι από τα πιο δύσκολα. Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Το είπε μία και έξω. Σωστή. Είναι Θεοφάνους και πήγε στο στούντιο και το είπε μία και έξω. Φιλότιμη προσπάθεια. Ο οποίος όταν έπαιζε το πρόγραμμά του, αν μη τι άλλο, έφτασε και το 70 κάποια στιγμή. Είναι ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Μεγάλη αδυναμία της Μαρίας Βλάχου. Δεν θα το κρύψω, συνομιλία. Γιατί να το κρύψω, γιατί πολλές φορές δεν το έχεις κρύψει. Γιατί να το κρύψω, μα άλλωστε. Και το παιδί, να πω ότι έβαλε τα πράγματα στη θέση του. Πολύ. Το παιδί. Αυτός ο ωραίος άνδρας, τέλος πάντων, γιατί να μην το πω. Κρατιέται. Ναι, έβαλε τα πράγματα στη θέση του. Πολλοί έστρεψαν να πούνε ότι άδειασε την Αυσικά Παναγιακοπούλου, διότι σε προηγούμενη συνέντευξή της, συγκεκριμένα στην πρεμιέρα του Χαλβάη 5-0, γιατί έχει και εκείνη κάποιο ρόλο, να πούμε ότι ρωτήθηκε αν τελικά έχει σχέση με τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Και εκείνη δεν απάντησε ναι ή όχι. Τι είπε, δεν πρέπει να απαντήσω, διότι αν απαντήσω ό,τι τώρα, πω, ό,τι και να πω, θα πρέπει μετά κάποιο που φωτογραφίζουμε να απαντώ ναι ή όχι. Και μην την άδειασε να πούμε με έναν τρόπο, γιατί εντάξει, δεν ξέρω κιόλας αν ταιριάζουν. Ωραίος τρόπος πάντως. Δεν ξέρω και αν ταιριάζουν προσωπική μου εκτίμηση. Ναι. Κυρίες μου και κύριοι, έχουμε γίνει το χρυσοκουφέτο. Να πάμε στο νούμερο 14 να τον δούμε τον Γιώργο, το φίλο μας.
Δεν μπορώ να με σε ρωτήσω για τα τελευταία δημοσιεύματα που αναφέρονται σε σχέση σου με την Αυσικά Παναγιωτοπούλου. Είναι κάτι που θα ήθελες να ξεκαθαρίσεις? Προσωπικά δεν αισθάνομαι την ανάγκη να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν θα επιβεβαιώσω και δεν θα διαψεύσω τίποτα για τον απλούστατο λόγο. Για τον απλούστατο λόγο ότι αν το κάνω τώρα, μετά με οποιονδήποτε βγω φωτογραφία, με οποιονδήποτε ανεβάσει οποιοδήποτε δημοσιογράφος τίποτα, θα πρέπει να κάνω το ίδιο. Οπότε δεν θα απαντήσω. Νομίζω ότι η Ναυσικά ήθελε να το πει κάπως διαφορετικά. Με τον τρόπο που απάντησε στους δημοσιογράφους, ίσως άφησε κάποιο ενδεχόμενο ανοιχτό. Σε έχουμε δει και τηλεοπτικά και κινηματογραφικά. Η τηλεόραση και ο κινηματογράφος. Ένα σε βάζαν να διαλέξεις. Ποιο αγαπάς περισσότερο? Και τα δύο μου άρεσαν και ευελπιστώ να κάνω κάτι από τα δύο ξανά. Θέατρο? Όχι, σίγουρα τώρα. Ο Στέλιος ο Κρητικός που είχε πάρει μέρος στο δεύτερο Survivor είπε ότι αν τον καλούσαν για το All Star, θα ήθελε να ικανοποιηθεί οικονομικά κυρίως. Πιστεύω πάντα σε οποιαδήποτε πρόταση ή οποιοδήποτε ενδεχόμενο συνεργασίας, οποιοδήποτε συζητάει, λαμβάνει υπόψη του και το οικονομικό. Αλλά προσωπικά σε μένα δεν παίζει μόνο το οικονομικό ρόλο. Σε οτιδήποτε κάνω, όχι μόνο στο χώρο αυτό ή πριν ή μετά. Και δει, παιδιά, σε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει τόσο κόπο και είναι κοπιώδης η κατάσταση. Πόση πείνα. Πόση πείνα. Το φυσικά το οικονομικό θα σκεφτείς. Άντε, εγώ να σκεφτόμουν ότι να και 10 κιλά θα φύγουν έτσι νερό με τα σπόρια που τρώμε εκεί. Πάντως. Το παλικάρι ναι. Που πήγε, το οικονομικό δεν σκεφτεί. Και το οικονομικό. Βέβαια και το ότι όλοι θα έχουν και οικονομικές απαιτήσεις που μπορεί να είναι και ένας λόγος του θα γίνει τελικά ναι. Το Survivor Star. Α, είναι πολύ ψηλές. Όλοι έχουν απαιτήσεις, αλλά παρόλα αυτά. Να φράτε... Εσένα σου έχει γίνει πρόταση? Όχι, και νομίζω σε κανέναν. Γενικά υπάρχει ένας μύθος από. Μύθος πια. Ναι, δηλαδή είναι απλά μύθος ή έχει κάποια βάση? Αυτό γιατί νομίζω ότι η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν συζητήσεις που πηγαίνουν έρχονται σε σχέση με τον χρόνο, το Σεπτέμβρη μιλάμε ναι, πάντα, ναι. Έτσι, Οκτώβρη. Σε σχέση αλλά με λένε συνέχεια ότι θα εξαρτηθεί πολύ από το αν θα πει το ναι ο Γιώργος Αγγελόπουλος, γιατί θεωρούν ότι All Star χωρίς τον Γιώργο Αγγελόπουλο δεν γίνεται. Σίγουρα. Και επειδή είσαι νικητής επίσης, γι' αυτό σε ρωτάω. Και χωρίς Ηλία Γκότση. Σίγουρα. Ναι, σίγουρα. Και ο Γιώργος είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για το puzzle. Για να γίνει ένα show. Αλλά επειδή έχω μιλήσει και με άλλους ανθρώπους που είναι σημαντικοί εξίσου για ένα παιχνίδι, δεν έχει γίνει σε κανένα πρόταση. All Star χωρίς τους νικητές νομίζω δεν γίνεται. Μα γι' αυτό το λέω και εγώ. Είναι ξεκάθαρο και πεντακάθαρο. Δεν μου απάντησε αν την άδειασε όντως. Την άδειασε την κοπέλα. Έχω κι εγώ άποψη σε αυτό. Δεν την άδειασε ακριβώς. Απλά είπε ότι η κοπέλα προφανώς δεν απάντησε σωστά. Νομίζω ότι δεν ήταν άδειασμα, αλλά ήταν ξεκαθάρισμα ότι παιδιά δεν τρέχει τίποτα αυτό με την κοπέλα. Με κομμένη την ανάσα. Παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή αυτό το ειδήλιο. Με κομμένη την ανάσα. Νομίζω ότι απάντησε σωστά, γιατί αν όπως απάντησε η Ναυσικά. Όντως μπορεί κάποιος να πιστεύει ότι υπάρχει κάτι. Οπότε ο ίδιος, εφόσον δεν υπάρχει κάτι, το ξεκαθάρισε. Μα συγγνώμη, αν πάω τώρα στην καταγγελία και σου πει ότι τελικά συμβαίνει κάτι με τον Ηλία, δεν θα μου πει. Ναι, θα πω, ναι, ναι συμβαίνει. Εσύ θα πεις δεν συμβαίνει. Ποιος είχε ασχοληθεί με την Ναυσικά και τον Αγγελόπουλο, πείτε μου. Αυτό λέω. Είδατε δηλαδή να παραλυρεί το σύμπαν και βγήκα να κάνουν δηλώσεις. Εγώ δεν ξέρω γιατί εγώ τώρα. Δεν το πουθενά. Έχω χαθεί λίγο. Πώς πείτε και κοιμάμαι και σε σβερκώνομαι. Δεν ξέρω. Πάντα. Εσείς που βγαίνετε και λυσάτε και τα ακούσει κάτι, εσένα το λέω με τον Μπορντό. Εσύ που βγαίνει, έχει ακούσει. Όριστε, στα λόγια μου έρχεται. Εγώ πάντως θα το ήξερα. Πάντως, παιδιά. Άμα δεν το ξέρει Βλάχο, μάνα μου δεν το ξέρει κανένα. Δεν το ξέρει κοπέλα με τον τραπέζι, συνέλθετε λιγάκι. Λοιπόν, πού θέλετε διαστημόπλαιο, στο νούμερο 12. Η Νάνση έχει να μας πει νούμερο 12, γιατί έχουμε τα τηλεοπτικά μας. Λοιπόν, έχουμε κάτι τηλεοπτικά σήμερα στο νούμερο 12. Ξεκινάμε λοιπόν από αυτό που έχει γίνει μεγάλο ντόρο. Η Αντελίνα έρχεται. Ο Φώτης φεύγει. Είχαμε ακούσει για την ολοκλήρωση. Είχαμε ακούσει, το είχαμε πει από τα Χριστούγεννα ότι και το Divided και το πάνω κάτω του Χρήστου Φερεντίνου θα ήταν από τα προγράμματα που στο Β' μισό, στον Α θα έριχναν αυλαία. Γιατί δυστυχώς δεν καρποφόρησαν στους πίνακες τηλεθέασης. Φυσικά επαληθευθήκαμε δυστυχώς. Και μάλιστα επιβεβαιωθήκαμε και για δεύτερο λόγο, γιατί επέστρεψε τον deal και τον deal πάει πάρα πολύ καλά. Κάνει τις διπλάσεις επιδόσεις από ό,τι έκανε το πάνω κάτω. Και αυτό έρχεται, και μας, βεβαίως, έρχεται να πήγε έναν άνθρωπο που είναι επαγγελματίας χρόνια, ότι το να βγει και δεν πάει καλά μία σειρά ή ένα project ή ένα τηλεπαιχνίδι, δεν απομυθοποιούμε τους ανθρώπους, ούτε τους ρίχνουμε σε τάρταρα. Εννοείται, τα λοιπόν, ούτε και το concept, ναι, γιατί είναι χρόνια. Είναι εύκολο να κρεμάμε σε ανθρώπους τους ανθρώπους στα μανταλάκια και τις καριέρες τους και δεν είναι σωστό. Λοιπόν, το deal λοιπόν ψαρώνει, κυριαρχεί, είναι από τα προγράμματα που κυριαρχούν στην απογευματινή ζώνη. Και τώρα μπράβο. Λοιπόν το θέμα είναι με τον Φώτη Σεργουλόπουλο, που ενώ είναι ένας εξαιρετικός, ευφιέστατος και
με ιδιαίτερο ταπεραμέντο παρουσιαστής, από τους ανθρώπους που σου λείπουν όταν δεν είναι στην ελληνική τηλεόραση. Βεβαίως. Τολμώ να πω, δηλαδή είναι από τα πρόσωπα εκείνα που όταν δεν είναι στον αέρα, λες, θα ήθελα να τον δω το Φώτη στην τηλεόραση. Φυσικά. Λοιπόν, το Divided δεν έχει καταφέρει να πείσει τον κόσμο. Καταρχήν, ο Φώτης τηλεπαιχνίδι δεν είχε ξανακάνει, γιατί αυτό είναι και ένας ρόλος λίγο. Δηλαδή, πρέπει να μπεις λίγο και στο ρόλο εσύ, αυτό. Νάνση, είναι και περίεργο το κόνσεπτ. Εγώ θεωρώ ότι. Είναι και πολύ μπερδεμένο. Δύσκολο, θεωρώ ότι το τηλεπαιχνίδι έχει πάντα μία επιτυχία όταν η αδίποτε στιγμή μπεις. Μπορείς να δεις τι γίνεται. Και να καταλάβεις. Ναι. Σωστό. Και να καταλάβεις. Ναι. Εδώ, λίγο στο Divided, ενώ δείχνει κάποια ενδιαφέροντα. Είναι πολύ μπερδεμένο. Φαίνεται, δεν ξέρω κι εγώ. Είναι πολύ μπερδεμένο και επειδή όντως ο Φώτης, ο ρόλος του παρουσιαστή στο συγκεκριμένο project είναι να είναι ρόλος. Δεν μπορείς να το παρακολουθήσεις. Έχει μία συγκεκριμένη διαδικασία που ακολουθείται για να φτάσεις σε ένα σημείο, την οποία αν δεν την πετύχεις από την αρχή, όπως λες και εσύ, δεν μπορείς να μπεις καθόλου στο κλίμα. Ήταν προγραμματισμένο μέχρι ένα χρονικό όριο και τελικά. Όχι, κοίταξε, αυτά τώρα δεν ισχύουν. Όταν ένα project βγαίνει στον αέρα και πάει καλά, τι είναι προγραμματισμένο μέχρι ένα όριο. Αυτά αρχίζουμε και τα λέμε όταν τα project δεν πάνε καλά. Δίνουν συνήθως τα 100 επεισόδια και μία ανανέωση. Ναι, απευθείας. Αλλά όταν το πράγμα σαρώνει και πάει καλά, φυσικά και θα ανανεωθεί. Τι θα πήγαινε καλά και θα τον αφήνανε μέχρι το Μάρτιο, γιατί μέχρι τότε φάνταν τα επεισόδια. Έτσι, και με τον Guess My Ear. Αν θα κοπεί νωρίτερα από το προγραμματισμένο, δηλαδή αν θα εξαντλήσει όλα τα επεισόδια που είχατε. Κάποιες φορές συμβαίνει αυτό, γιατί είναι ανάλογα πόσο έχεις γυρίσει. Αν έχεις προλάβει και έχεις γυρίσει και είσαι τρεις μήνες μπροστά, ανεξάρτητα με το πώς πηγαίνει το παιχνίδι, αναγκαστικά θα τα παίξεις γιατί είναι γυρισμένα. Ναι. Αν είναι ταυτόχρονο το γύρισμα πάνω κάτω σε χρόνο με τη μετάδοση, ναι, το κόβεις γιατί. Εποφελείσαι, υπάρχει αποτέλεσμα για σε αυτό. Τα περισσότερα τηλεπαιχνίδια φέτος δεν ήταν η χρονιά τους. Δηλαδή πολλά όχι, δεν μην το λες αυτό, γιατί τα το Still Standing έκανε 30. Θέλω να πω το Deal κάνει 17. Δηλαδή concept, δεν είναι, τα είναι το comfort concept, αυτό, δηλαδή αυτά που γνωρίζει ο κόσμος. Όμως θέλω να ρωτήσω, ο Φώτης φεύγει όπως γράφει. Όχι, αυτό φεύγει από Divided. Φεύγει το Divided ουσιαστικά από την απογευματινή ζώνη, γιατί ο Φώτης δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Α. Ο Α εννοείται ότι θέλει να τον κρατήσει. Και φυσικά το πρόσωπο που έρχεται για να αναλάβει είναι η Αντελίνα, η οποία ξέρουμε ότι γίνεται αυτό το project που είναι δοκιμαστικό ουσιαστικά για εκείνη να δουν στον Α μέχρι το καλοκαίρι πώς θα πάει αυτή η εκπομπή. Που είπα να τις δώσουν για να δουν αν μπορούν να την αξιοποιήσουν από Σεπτέμβρη. Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο. Θέλω να κάνω μία επισήμανση που είναι πολύ σημαντική για μένα. Έχει να κάνει με την αναπαραγωγή των ειδήσεων που λέμε μέσα από το μεσημέρι Yes στα site. Λοιπόν, θέλω να πω καταρχήν ότι ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους και τους φίλους που ασχολούνται με το μεσημέρι Yes, που ασχολούνται με το τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ και το οποίο γίνεται αναπαραγωγή συνεχώς και αυτό μας ευχαριστεί πάρα πολύ. Όχι, θα σου πω τι πάθαμε. Υπάρχουν όμως και κάποια δημοσιεύματα τα οποία μου έχουν χρεώσει προσωπικά, βάζοντας και το όνομά μου, πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Και επειδή δεν θέλω να διαμορφώνονται άλλες εντυπώσεις από αυτές που έχουν βάση. Θέλω να διευκρινίσω, για παράδειγμα, ότι εγώ ποτέ δεν είπα ότι η κυρία Τσολάκη, γιατί το διάβασα κατά κόρον αυτό το τρίμερο, ότι εγώ είπα ότι η κυρία Τσολάκη και ότι ο κύριος Παπανώτας θα τους απομακρύνει ο Sky, γιατί δεν έδεσαν με την εκπομπή. Αυτό δεν το είπαμε ουδέποτε σε αυτή την εκπομπή. Όχι, δεν καταρχήν, με την κυρία Τσολάκη δεν αναφέρθηκα καν στο όνομά της. Στον κύριο Παπανώτα που αναφέρθηκα, είπαμε ότι ο άνθρωπος μετά από τις αναταράξεις που έχουν σημειωθεί στην εκπομπή και επειδή είναι πολύ περίεργη σεζόν και είναι επαγγελματίας χρόνων και ξέρει όταν είναι να προβλέπει το μέλλον, ότι έχει προχωρήσει σε επαφές και σε ραντεβού και είναι σε μια κινητικότητα για να δει από τώρα τι μπορεί να γίνει του χρόνου και ότι μάλιστα στο πλαίσιο αυτών των επαφών είχε και μια γέφυρα με το Happy Day. Μάλιστα. Θέλω να τα λέμε αυτά, γιατί δεν είναι ωραίο. Καλά, ούτε να διαψεύδουμε πράγματα που δεν ισχύουν, ούτε να μας χρεώνουν και πράγματα που δεν ισχύουν. Και από τη στιγμή που αναφέρεται στο όνομά σου και καλά κάνεις λοιπόν, και ξεκαθαρίζεις. Και είναι πολύ απλό, παιδιά. Μπορείτε να μπείτε και στο web και στην εκπομπή μας να δείτε το απόσπασμα. Ή ακόμα καλύτερα μην γίνει στερούπι. Μείνετε να μας παρακολουθείτε. Σας έχω τη λύση. Και σύν ότι θα παρακολουθείτε, σύν ότι μπορεί να πάρετε 1000 ευρώ δωρεάν επιταγή από τον Κοτσόπουλο. Δηλαδή, αστειευόμαστε τώρα, παιδιά. Όχι. Όχι, βέβαια. Κοτσόπουλος Home, τα λατρεμένα μας έπιπλα επέστρεψαν με μία δωρεάν επιταγή 1000 ευρώ. Βλέπετε έτσι τα καταστήματα, βλέπετε τα έπιπλα. Πραγματικά βλέπουμε ονειρεμένους, καναπέδες, δωμάτια καταπληκτικά. Όλα αυτά θα τα βρείτε στη μεγάλη συλλογή Κοτσόπουλος που βρίσκονται Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και Σταυρό Αγίας Παρασκευής. Δείτε τις τιμές στο κοτσόπουλος.gr. 40% έκπτωση αυτή την εποχή σε όλη τη συλλογή.
Και να σας πω ότι είναι το ελληνικό εργοστάσιο επίπλων Κοτσόπουλος που είναι 40 χρόνια στη μεταμόρφωση και φτιάχνει φοβερά έπιπλα. Open κενό, ονοματεπώνυμο, στο 14999, κλείσει κινητό σταθερό στο ίδιο πενταψήφιο για 1000 ευρώ δώρο επιταγή από τον Κοτσόπουλο. Συν ότι με το αυτό το ένα μήνυμα ή κλείσει, συμμετέχετε και στην κλήρωση για το T-Cross, το μαγικό μας αυτό υπέροχο SUV, το πιο cool SUV της πόλης, 1000 κυβικά 95 άλογα, με πολύ πολύ μικρή κατανάλωση καυσίμου. Μιλάμε για ένα τέλειο αυτοκίνητο με τέλειους χώρους, με όλα τα συστήματα ασφαλείας και φουλ εξοπλισμένο, γιατί είναι η έκδοση live. Open κενό, ονοματεπώνυμο στο 14999, κλείσει κινητό σταθερό στο ίδιο πενταψήφιο. Και όταν επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, ναι, μου, τα πράγματα είναι σοβαρά. Γιατί ο Δούκας από τις Άγριες Μέλισσες. Όπα. Και αυτός ωραίος. Και αυτός ωραίος. Και αυτός ωραίος. Εδώ δειγματίζουμε. Ο Δούκας από τις Άγριες Μέλισσες, ο Λεωνίδας Κακούρης, ο αγαπημένος μας, έρχεται από μια αποκλειστική συνέντευξη που ήταν στο κανάλι μας το πρωί. Τι λέει λοιπόν, ποιες οι εξελίξεις, όλα εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο μεσημέρι. Γεια, η παρέα επέστρεψε, χαμογελαστή και ευπροσίγωρη. Πάντα. Και πάμε για τα αποκλειστικά μας, γιατί έτσι είναι το μεσημέρι. Γεια, τα έχει τα αποκλειστικά του και έχει έναν άνθρωπο. Έχει έναν άνθρωπο που ξέρω ότι έχετε λατρέψει τον τελευταίο καιρό. Έναν ηθοποιό που ήταν ιδιαίτερα αγαπητό θεατρικά, αλλά τώρα πια με τις Άγριες Μέλισσες έχει απογειωθεί. Αποκλειστικά λοιπόν, συνέντευξη του Λεωνίδα Κακούρη, του πασίγνωστου Δούκα από τις Άγριες Μέλισσες, που μας ανοίγει την καρδιά του, μας λέει πώς αισθάνεται με την τηλεοπτική του επιτυχία, αλλά μας λέει και το τι θα συμβεί στις Άγριες της Μέλισσες. Στο νούμερο 8 και αποκλειστικά για το μεσημέρι, yes! Τώρα έχουμε κάποιες εξελίξεις στις Άγριες Μέλισσες. Θα μάθετε, θα αντιληφθείτε και θα δείτε προφανώς ότι υπάρχει ένας έρωτας του Μελέτη με την Πινελόπη. Ναι. Θα το δω, θα το καταλάβω, θα το αντιληφθώ και θα αντιδράσω ανάλογα. Πώς θα αντιδράσει ο Δούκας, θα αντιδράσει σκληρά? Με πολύ σκληρό τρόπο, ναι. Γιατί γενικότερα έχει αυτή τη στάση, αλλά όσον αφορά και στις κόρες του, είναι πάντα πιο σκληρός. Είναι πολύ, είναι σκληρός πολύ, γιατί και ο ίδιος έχει υποστεί την ίδια σωματική βία. Εγώ το χρέος μου σαν πατέρας το έκανα. Τον πήρα δίπλα μου, στη δουλειά μου. Αυτός δεν ήθελε. Ας πάει να ζήσει με τα παλιορωμάτια του τώρα. Γίνονται πάρα πολλές σχέσεις και τα λοιπά. Εσείς τι έχετε να σχολιάσετε γι' αυτό? Γίνεται. Υπάρχει μια μικρή συμπίκνωση μέσα στο χωριό αυτό. Ναι. Θα έχουμε και άλλες τέτοιες συμπυκνώσεις. Φαντάζομαι για να μπορεί η σειρά να κρατάει το ενδιαφέρον, θα πρέπει να γίνονται πράγματα. Αν βλέπουμε την Ελένη να ταΐζει τις κότες, τη Δρόσο να μαζεύει τις ελιές και τον Δούκα να δουλεύει στις επιχειρήσεις του, νομίζω δεν θα το βλέπε κανείς. Ο Δούκας, υπάρχει περίπτωση ποτέ να λυγίσει? Και τι είναι αυτό που μπορεί να τον λυγίσει? Κοιτάξτε, νομίζω δεν μπορεί να είναι πάντα στην κορυφή, πάντα να επιπλέει. Κάποια στιγμή θα συμβεί κάτι και δεν είναι και λίγα αυτά που έχει κάνει. Ίσως το πιο σκληρό να είναι αυτό, το να έρθει αντιμέτωπος με τον ίδιο τον εαυτό και με τις πράξεις του. Τρελαίνομαι που είναι σαν ντοκιμαντέρ ο άνθρωπος αυτός, έχει μπει τόσο πολύ μέσα στο ρόλο. Ναι, ναι, ναι. Που λες, είναι ο άλλος, μιλάει αυτός. Ο Δούκας αυτός. Ναι. Καλώς το καταγόρι μου, Γιώργος Δάσκαλος. Ξέρεις τι είναι το... Η φωνάρα είναι. Η φωνάρα, αλλά είναι με όποιον ρόλο έχει ασχοληθεί ο κ. Κακούρης, έχει στιγματιστεί. Δηλαδή είναι ο Γιάννης ο Φωνιάς, τον ξέρω. Ναι, ρε, είναι χαρακτηριστική και η φάτσα του και η ερμηνεία. Πραγματικά μπαίνει ντοκιμαντέρ μέσα σε όλους. Φωνή του, την εκείνη τόσο σκιονιστική, που μου θυμίζει του Χιλάκη τη φωνή. Έτσι, ναι, τόσο... έχουν ίδιο μπασάρισμα, γι' αυτό σ' αρέσει ο Ρούκας. Νομίζω ότι όλοι οι ηθοποιοί, επειδή ο κόσμος έχει παθιαστεί τόσο πολύ, νομίζω οι ηθοποιοί βοηθάει να μπουν ακόμα περισσότερο στο ρόλο και να μιλάνε με αυτό το ρόλο. Το συγκεκριμένο θες να τον παρακολουθήσεις. Εάν μας πούνε ένα guest και θα να κάνουμε στο Διαφάνη, ένα όχι δεν θα το πούμε. Εδώ είμαστε. Και που λέει ο λόγος να κάνουμε στο Διαφάνη. Και να είμαστε οι κινητοί θάμνοι του Διαφανίου. Τέλειο. Αν θέλετε, πολύ ευχαρίστω. 6-9, θα σας τα πω μετά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η συνέντευξη είναι από την εκπομπή Ευτυχείτε. Η Χριστιανά η Κοχλατζή έκανε την αποκλειστική συνέντευξη, έτσι να τα λέμε και όλα αυτά. Μπράβο, μπράβο. Και να φύγουμε
Γιατί κυρίες και κύριοι μου, στο νούμερο 7, ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχει πέσει μακριά. Μα δεν έχει πέσει μακριά, αλλά εντάξει. Ας λέμε λίγα για τον πρόεδρο, παιδιά, γιατί νομίζω θα τον έχουμε και δεύτερη. Καλέ στην Αμερική σαρώνει. Ναι, ναι, σαρώνει. Εντάξει, έχουν τον πρόεδρο που του αξίζει. Συγγνώμη, πραγματικά. Και αφού αθεώθηκε από τη Γερουσία και όλα αυτά, αθεώθηκε. Βγήκε μια βόλτα στη Φλόριντα, η οποία είναι πολύ κρίσιμη περιφέρεια για τις εκλογές. Ξεκίνησε, έκανε εγκαίνια στο NASCAR που γίνεται εκεί. Είναι μια διοργάνωση εθνικών αγωνιστικών οχημάτων στην Αμερική. Και πρώτος είναι το NASCAR, ναι. Και πρώτος είναι ο πρόεδρος, λοιπόν. Πίσω και ξεκινάει την πομπή και πίσω ξεκινάνε. Γκαζώνουνε πίσω. Πάνε έτσι όλοι. Είναι εντυπωσιακή πολύ η λιμουζίνα του πρόεδρου. Μελάνια θεά. Πάρα πολύ εντυπωσιακή. Πολύ εντυπωσιακή και η σύζυγος επίσης. Θηρίο, ναι, ναι. Η σύζυγος. Θηρίο και η σύζυγος. Θηρίο ανήμερο. Με κοφτό στη ζώνη, Κοπανέλη από τη είδα, υπέροχη. Το κεντήσι μόνο τη κοπέλα. Μελάνια, ναι, σίγουρα. Και το μαλλί πάντα περιποιημένο. Το μαλλί πάντα περιποιημένο και η φάτσα πάντα που λέει. Τι να κάνω. Όχι, είναι τύπου μη τολμήσεις να μ' αγγίξεις. Εν τω μεταξύ, έχει τόσο. Είναι λίγο διπολική, νομίζω, μέσα σε εισαγωγικά το λέω. Γιατί εκεί πέρα που είναι χαρούμενη, ξαφνικά μπορεί να τη δει και την έχουν πιάσει πολλά μέσα ένα πλάνο. Όπου. Μαυρίζει, μαυρίζει. Ναι. Δεν δείχνει μια ευτυχισμένη γυναίκα η Μελάνια, αλλά νομίζω ότι είναι έτσι τα δεδομένα πια που δεν μπορεί να αλλάξει τη θέση της. Θα το πάει κανονικά όλο τον guest. Ναι, όλο. Δεν μπορεί να κάνει, γιατί μετά δεν έχει επιλογή. Αμερικανοί, νομίζω, με διαζευμένο πρόεδρο της Αμερικής δεν νομίζω να υπάρξουν ποτέ. Όχι, ποτέ. Δεν ποτέ, ποτέ, γιατί είναι η οικογένεια η σωστή. Αυτή. Η σωστή, ναι. Η προεδρική. Με τον Τραμπ, πατέρα, η οικογένεια η σωστή, πραγματικά. Τύπου. Με φορεμένο χαμόγελο. Ναι, εννοείται, παρεξαμωμένο. Θα σας δείξω τον αγαπημένο μου πολιτικό, είναι ο Πορτογάλος πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι ο Μαρτσέλο Ρεμπέλο Ντε Σόουζα. Ο Ντε Σόουζα, ο φίλος και μας. Και όταν ο Ντε Σόουζα χαιρετάει τους πολιτικούς, τους τελειώνει. Δεν αφήνει το χέρι, ε. Έχει γίνει viral σε ολόκληρο τον κόσμο. Τον ξεβιδώσει τον άνθρωπο. Κολλήσανε με κόλλα. Χειραψία. Χαιρετάς και φεύγεις με Πάρκινσον. Όχι μόνο αυτό, την επόμενη μέρα λέει με τέτοιο, με νάρθηκα ο άλλος. Δείτε εδώ τον Τραμπ. Να το. Αυτόν και λίγο παραπάνω να τον κούναγε δεν θα μας χάλαγε. Γιατί, άμα θέλετε να ξέρετε, μια προεδρική σωστή είναι, όπως πιάνεις, το φέρνεις εδώ και είναι και διαδύναμη, δεν είναι έτσι απλό. Δεν έκανε έτσι, δεν τράβαγε. Ο στόχος της χειραψίας είναι να ξεκολλήσει το χέρι. Ποιος είναι ο στόχος? Πρέπει θα με θυμάσαι για πάντα. Το αισθάνομαι είναι ότι το αισθάνομαι, το κάνω και το εννοώ. Την έχω επισκεφτεί την Πορτογαλία και είναι άνθρωποι πάρα πολύ ζεστοί. Είναι άνθρωποι που χαιρετάνε ούτως ή άλλως. Είναι φανταστικά. Είναι και φανταστική η χώρα. Και κοίτα χαρά, κοίτα ο άλλος. Λες και είναι μαριονέτα ο άνθρωπος. Ο άλλος αμήχανα εκεί πέρα. Πότε τελειώνει. Ο καημένος. Ο Ινδός. Πώς τον πηγαίνει τον άνθρωπο που για μένα. Όχι, όχι, είναι καταπληκτικός ο Πορτογάλος. Τον αγαπάμε. Και περνάμε στην J-Lo. Wow, why not? Και άλλη χειραψία. Εδώ είναι με κάποια παιδιά που σου κάνει χειραψία. Όπως βλέπετε, είναι παιδιά. Καλά, δεν υπάρχει αυτή η γυναίκα. Επειδή είμαι follower, Γιώργο μου. Ναι. Ξαφνικά. Ναι, εκεί εγώ, που σκρολάρω. Είδα αυτή τη φωτογραφία. Αυτό που με ανησυχεί σε αυτή τη γυναίκα. Εντάξει, τη φυσική τη κατάσταση δεν έχουμε όχι, να πούμε. Όχι, εντάξει, μια χαρά γυμνάζει. Τώρα μιλάει στο σύμπαν. Απλά γιατί τον τελευταίο καιρό. Η Τζένιφερ έχει πάθει αυτή τη σουξεολοποίηση. Ναι, βγάζει ναι, 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 ναι. Φοβάμαι. Ναι, δεν θα το λέγανε. Έχει πάθει Καρντάσιαν. Καρντάσιαν μαζί με ό,τι μπορώ να φανταστώ. Γενικά τον τελευταίο καιρό, φυσικά όταν έχει τέτοιο σώμα να το δείχνεις, ρε παιδί μου, αλλά δεν την είχα την J-Lo. Αυτή η φωτογραφία είναι από τώρα ή από το παρελθόν? Χθες. Είναι τώρα. Επίσης είναι και σε μια περίοδο. Τα στενάζει ο άνθρωπος, τι να κάνει. Τα πάνω της η J-Lo. Πολύ στα πάνω της. Πέρασε πριν όντως μια παύση, δύο χρονάκια που ήταν λίγο πιο στα ζήτητα. Καθόλου πεσμένη, όντως. Αλλά ναι, τώρα είναι πολύ. Είναι ανεβασμένη. Και επίσης, εμένα αυτή η φωτογραφία, παιδιά μου, κάνει όπως όταν είχε ξεκινήσει με το My Love Don't Cost a Thing. Αυτό και είναι η ίδια φάτσα. Παλιά όμως τώρα είναι καλύτερη. Την αγαπάει είναι καλύτερη, είναι πιο όρμη, απλά ποιος τότε. Και πριν χωρίσει. Και ο πλαστικός της. Μεταμορφώσεως, ο γιορτάζει και άλλη. Και συγχαρητήρια. Την έχει πολύ πετύχει και κάνει πολύ γυμναστική η γυναίκα. Αυτά είναι φέτες. Απλά εμένα με ανησυχεί γιατί τέτοια σημάδια η J-Lo έδειχνε πριν χωρίσει με τον Μαρκ Άντονι και βγούνε ότι ήταν λίγο στολισμένη. Σαν να ζητάει συνέχεια την επιβεβαίωση, μα τι να επιβεβαιωθείς. Είσαι η J-Lo. Είσαι η J-Lo, μία από τις ωραιότερες γυναίκες του πλανήτη. Δεν το συζητώ. Και αυτές οι γυναίκες όμως έχουν τα προβλήματα. Έχουν προβλήματα. Έχω δεν θα ήθελα να είμαι στη μέση της. Αν με καταλαβαίνεις και εγώ θα ήθελα να είμαι στο μπικίνι
σπίτι μέσα, αλλά δεν χαλάμε στη θέση. Μια χαρά είμαστε εδώ. Λοιπόν, και να μου το μπικίνι σου. Και να μου το μπικινάκι σου. Κούκλα. Θα δούμε και τη Lady Gaga. Από μυθοποίηση. Εδώ τη βλέπουμε βαμμένη, ωραία, όμορφη κουκλίτσα. Θα τη δούμε όμως και χωρίς μακιγιά. Θα τη δούμε. Γιατί εγώ. Θα τη δούμε, παιδιά μου. Όπα, εδώ... αγνώριστη. Δεν έχει φρίκια. Γίνεται κάτι άλλο, ναι. Δεν έχει, τα έχει ξαφύνει, δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει. Εγώ πιστεύω ότι η Lady Gaga έχει μία λογική του να σβήσει τα χαρακτηριστικά της για να κάνει τις μεταμορφώσεις. Ναι, έτσι είναι. Τώρα, προφανώς ήθελε να δείξει ότι παιδιά, μην τρελαίνεστε, ότι και εμείς κάνουμε την αναστήλωση της Ακροπόλεως πριν βγούμε. Καλή ώρα. Ναι. Και μας εδώ πάει για σούς, είπα για το σκάρι. Σούς, είπα η κοπέλα. Το ψάρι είναι λαχτάρα, πρόσεχε, κούκλα μου. Γιατί εγώ τώρα, για να πας έτσι για σούσι, μήπως θέλει να κάνει λίγο μαγκά. Ναι, μπορεί. Έμαθα πως είσαι μαγκά. Εν τω μεταξύ, είναι και με τα μαλλιά. Δεν μπορείς να καταλάβεις σε ποια περίοδο της ζωής της είναι. Γιατί είναι ροζ, είναι ροζ λίγο τώρα. Είναι τα δικά της. Είναι στη φάση άρα που ροζ. Όχι όλα. Τώρα αλλάζει όχι όλα. Όχι όλα, δεν είναι... Εντάξει, εμένα μου αρέσουν όταν κάνουν τέτοιες τολμηρές κινήσεις. Εμένα, γιατί οι κοπέλες στο σπίτι που λένε κάθε φορά, καλά, πώς είναι δυνατόν αυτή να έχει τα περισσότερα μαλλιά, το πιο ωραίο πρόσωπο. Μα είναι όλα, όλα είναι με επεξεργασία. Δομημένα. Έχει επεξεργασία το πράγμα, οπότε μην αγχώνεστε. Όχι, και σου δείχνει και ποια είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, έτσι. Βέβαια, αν εξαιρέσει τα φρύδια. Λέιντι, σε στηρίζουμε. Δεν είναι κακή. Αν εξαιρέσει τα φρύδια. Όχι, δεν είναι κακή. Απλώς λίγο νομίζω ότι δεν έχει κάνει σωστή να πάρει τη φωτογραφία σωστή από την γωνία. Εσύ που είσαι influencer. Ξέρεις αυτά. Λοιπόν, ναι, ό,τι θέλετε πείτε μου. Εντάξει, γιατί είσαι και fearless. Με hashtag fearless, κυρίες και κύριοι μου. Αποχαιρετούμε τα Διεθνή και τον George Δάσκαλος και φεύγουμε για τον Green Room και την Ξανθήπη Βουτσαλά και την περίεργη είδηση της ημέρας. Ξανθήπη, καλό μεσημέρι και από μένα. Με τα σακάκια μας και δύο, εδώ. Ωραίες. Όπως βλέπεις, κάπου είμαστε υποδοχή εμείς, αλλά πού να είμαστε. Υπάρχει η απόλυτη σοβαρότητα στο στυλ για να σας παρουσιάσω μια περίεργη είδηση που συνέβη σε αγώνα ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτά τα θέλω πολύ, τα ξέρεις. Συγκεκριμένα σε αγώνα Football League, για μας που δεν γνωρίζουμε ποδόσφαιρο, αγώνας τρίτης εθνικής κατηγορίας. Καλύτερες κατηγορίες είναι αυτές. Συνέβη και αυτό. Όπως βλέπετε, έπεσε την ώρα του αγώνα το οριζόντιο δοκάρι. Όσοι βρέθηκαν εκεί γέλασαν με την καρδιά τους. Ευτυχώς όμως δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Ο τερματοφύλακας δεν ξέρω αν γέλασε. Ο πρωταγωνιστής ήταν ο τερματοφύλακας. Πήγε, ακούμπησε και έπεσε το δοκάρι. Θα σας πω, κρεμάστηκε από το δοκάρι πάνω στον εκνευρισμό του, επειδή η ομάδα του έχανε 4-0. Και στο 80 λεπτό της αναμέτρησης συνέβη και αυτό, έπεσε το δοκάρι. Όπως βλέπετε, υπεύθυνοι του γηπέδου επιστράτευσαν ακόμα και μια μεταλλική καρέκλα ώστε να επαναφέρουν το δοκάρι στη θέση του και να συνεχιστούν τα 10 λεπτά. Και πόσο χαρά το μανάβικο από πίσω, που να το περίμενε. Πού να το περίμενε ο άνθρωπος, το μανάβικο, δεν έχει στήσει. Μήπως πήγε και πριώνησε εκεί το δοκάρι το μανάβικο. Έχει γίνει δουλίτσα εδώ και κάνει και delivery από ό,τι βλέπω δωρεάν. Συγχαρητήρια. Σε ποια πόλη έγινε, Πάτρα? Έγινε στη Ρόδο, Κατερίνα μου. Και για την ιστορία θα σας πω ότι οι ομάδες ήταν η Αλυσσός Ρόδου και ο Ολυμπιακός Βόλου. 4-0 ήταν το σκόρ υπέρ της Ροδίκης ομάδας. 4-0 υπέρ του Ολυμπιακού Βόλου ή Αλυσσού? Ο Αλυσσός κέρδισε. Α, όριστε, κέρδισε και η Ρόδος. Στο Βόλο έγινε. Α, στο Βόλο. Οπότε και εκτός έδρας η Ρόδος κέρδισε. Για να δούμε αν φέρει το μανάβικο. Επίσης, να ξέρουμε ποιο μανάβικο κάνει delivery. Είναι στο Βόλο, είναι στη Ρόδο, να ξέρουμε πού βαδίζει. Ξανθήπη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Φεύγω, πάω στο εμπορικό, είδατε έτσι. Τύχιο μανάβης, ε. Καλά. Πού να το ξέρει ο άνθρωπος ότι θα είχε από πίσω ολόκληρη την κατάσταση αυτή. Εγώ φεύγω, κυρίες και κύριοι μου, γιατί το μανάβικο βοηθάει στη δίαιτα, κακά τα ψέματα. Καλά. Και εμείς πάμε, όποτε ξεκινάμε διατροφή, φορτώνουμε φρούτα. Απλά για να τα πετάξουμε αργότερα. Και όμως, εδώ. Έχουμε και κάτι που βοηθάει πιο γρήγορα. Ναι, πόσο μαρούλι. Πόσο μαρούλι να αντέξεις τουλάχιστον αυτή τη ζωή. Συνδυαστικά, ρε παιδί μου, με το μαρούλι. Βέβαια, όχι σκέτο μαρούλι. Τώρα έρχεται και τσικνοπέμπτη, πρωτεΐνη, όσο θέλουμε, μαρούλι. Και θα τρώμε γενικότερα ό,τι μας αρέσει, μεσογειακή διατροφή, αλλά... Μπορούμε να κάνουμε λιποαναρρόφηση χωρίς νηστέρι, Κατερίνα μου. Οπότε, εφέ. Γιατί να αγωνόμαστε για το φαγητό? Δεν θέλουμε να πεινάμε, δεν θέλουμε να στερούμαστε. Δεν μπορούμε τα δύσκολα πράγματα, την ταλαιπωρία, να τρέχουμε στα βουνά, στα γυμναστήρια. Εντάξει, μερικοί το έχουν, ρε παιδί μου, είναι τρόπο ζωή. Είμαστε κι εμείς. Ρε, παιδάκι μου. Ναι, δηλαδή... είμαστε κι εμείς που θέλουμε λίγο πιο εύκολα να γίνονται όλα. Όμως, εύκολα. Αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα εγγυημένο. Όταν σου μιλάω για το Total Lipo Effect, η μεγαλύτερη διαφήμιση είναι οι άνθρωποι που κυκλοφορούν ανάμεσά μας και το έκαναν.
Τώρα εγώ θα σας μεταφέρω την εμπειρία μου, διότι το έκανα και το έζησα ότι μετράς τη διαφορά με το που σηκώνεσαι από την ιατρική καρέκλα, διότι είναι μια μέθοδος η οποία συνδυάζει δύο διαφορετικά συστήματα στο ίδιο ραντεβού και αντικατέστησε τη λιποαναρρώφηση. Που σημαίνει ότι έρχομαι με το στενό το τζιν. Είναι ο ρούχος στόχος. Εκείνο το τζιν. Εκείνο το καλοκαίρι. Που θέλουμε να κουμπώσει το τελευταίο κουμπί και αντιστέκεται. Ακριβώς που είχε αυτό και το ξέρεις. Θα κουμπώσει. Το... Θα κουμπώσει μετά θα το ραντεβού. Θα κουμπώσει, Κατερίνα μου, γιατί δεν έχει να κάνει με τον οργανισμό μόνο και με το πώς διατρέφεσαι. Εδώ μιλάμε για μια επανάσταση στην κοσμητική ιατρική που έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Όταν στο πρώτο μέρος εφαρμόζεται ο πολυεστιακός θερμικός κρουστικός υπέρηχος, που είναι μια επαναστατική τεχνολογία, εφάπτεται στις λιποαποθήκες και κάνει ρευστοποίηση. Να το τζιν, το βλέπεις πώς αδειάζει. Το είδα, γιατί όλοι αυτό το τζιν έχουμε στόχο. Είναι το ηρεμένο μας το τζινάκι, ναι, και αυτό που νοσταλγούμε να ξανακουμπώσει. Και δεν ξαπλώνουμε για να το κουμπώσουμε. Κατάλαβες, θα το πάρετε μαζί με τριτή. Στο Total Lipo Effect θα μπείτε και μετά θα κουμπώσει το τζιν. Εγώ αυτό έκανα. Το έχω με τριτή. Πονάει? Καθόλου. Η ρευστοποίηση του λίπους γίνεται με μια ευχάριστη θερμότητα, η οποία σε φέρνει στους 44 βαθμούς και εκείνη την ώρα το διαλύει το λίπος, το ρευστοποιεί ο πολυεστιακός υπέρηχος και μετά, αμέσως μετά, εφαρμόζεται η μονοπολική ραδιοσυχνότητα. Αυτό που είδες εκεί που κάνουμε μετά, ναι, που έκανα και στα πόδια, είναι εκπληκτικό γιατί νιώθεις τη σύσφυξη των ιστών και του δέρματος. Σε όλα τα σημεία, δύσκολα, σωσίβιο στους άντρες, μπράτσο σε εμάς τις γυναίκες, πλαϊνά πλάτης. Για το σουτιέν εκεί. Ή στο μάχη, ξέρεις, εσωτερικό μυρών, προσαγωγών, γόνατα, δύσκολες περιοχές ανατομικά. Αυτό έχει τεράστια επιτυχία με το Total Lipo Effect, αυτός ο μυς εδώ. Πόσο δύσκολη περιοχή, ακόμα και γυμναστριακά, δεν μπορείς εύκολα με να τίποτε, το επαναφέρεις. Καλέ, το χέρι από μια ηλικία και μετά η γυναίκα εδώ, είναι και το λίπος που συσσωρεύεται και το δέρμα. Ακριβώς. Πρέπει να σφίξει και το δέρμα. Άσε το προγούλι, μια τόσο μικρή λιποαποθήκη. Α, είναι φύγει μέχρι εδώ ψηλά. Το Total Lipo Effect αντιμετωπίζει αυτό και σφίγγει και το οβάλ. Είναι ένα σύστημα μεθόδων το οποίο δεν υπάρχει περίπτωση να μην δείτε τη διαφορά και να μην τη μετρήσετε. Θέλω να τονίσω στον κόσμο ότι δεν έχει εποχικότητα. Προλαβαίνεις για τις απόκριες να έχεις και μια μικρή διαφορά σε πόντους να φορέσεις τα κολλητά σου, να ντυθείς ό,τι ονειρεύεσαι. Κατγούμαν. Κατγούμαν, αυτό ναι. Αυτό όλες, ρε παιδί μου. Το κολάν ολόκληρο, το ολόκληρο. Είναι, αν... Τη στολή του δείτε οι άντρες. Αν είναι ένα. Χωρίς σωσίβιο. Ένα τρικυλάκι, να, λέω λόγο. Να ντυθούν οι συγκάτοικοι του Hugh Grant στο Notting Hill. Να βάλουν τη στολή του δείτε. Και να μην έχει σωσίβιο η στολή του δείτε, τώρα τι να λέμε. Λοιπόν, εγγυημένο αποτέλεσμα, εκπληκτική διαφορά, χωρίς πόνο και σημάδι, μόνο στα Μεντιζενές Total Lipo Effect. Θυμηθείτε το original και βέβαια. Έχετε αυτό το πολύτιμο δώρο μέσα από την εκπομπή. Μία ιατρική επίσκεψη που θα δείξεις και την παραμικρή ατέλεια στο γιατρό σου δωρεάν. Στο γιατρό, με ένα ραντεβού που περιλαμβάνει ανατομική καταγραφή όλων των περιοχών όπου συσσωρεύεται τοπικό πάχος, λευκή συμφόρεση, επιδερμική χαλάρωση ή κυταρίτιδα για τα νέα κορίτσια. Μην το χάσεις λοιπόν, μόνο οι 30 πρώτοι που θα μας καλέσετε τώρα στο 210-51-58-160. 801-11-61-061 με δωρεάν κλήση. Κύπρος 7053-53. Και στην Κύπρο σας βλέπουν, καλέ, χαμός γίνεται. Εννοείται, μας βλέπουν και στέλνουμε και τα φιλιά μας. Και έχουμε πολύ κόσμο και χαρούμενο κόσμο από την Κύπρο. Θα μας πείτε μεσημέρι yes και θα έχετε την ιατρική επίσκεψη η 31η, έτσι, δωρεάν, σε Σύνταγμα, Μαρούσι, Περιστέρι, Πειραιά, Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, Κύπρο, Λεμεσό και Λευκοσία. Και αφού ξέρω τι σας πείσαμε, για δώστε λίγο προσοχή τώρα. Και εμείς πάμε σε διαφημίσεις, ευχαριστούμε Εφή και επιστρέφουμε εδώ στο Μεσημέρι Yes. Κυρίες μου και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, μας οχτείτε να αποχαιρετήσουμε. Αυτό ήταν το Μεσημέρι Yes. Ωραία, περάσαμε. Ο Παύλος Σταματόπουλος και το λέμε σε όλους. Είναι καλά στην υγεία του, βέβαια. Προσγειώθηκε, έχουμε μάθει. Πάλι καλά. Μάθαμε αν προσγειώθηκε, γιατί αν και στη δεύτερη πτήση την προσγείωση έχουμε πρόβλημα, πάει να πει ότι ο γκαντεμόσαυρος είναι αυτός. Πάει να κρατήσει τώρα και τώρα βλέπουμε και την Τραγιάσκα. Τον κρατήσανε με την Τραγιάσκα γιατί νομίζαν ότι είναι ο Τζόρτζο Κλούνεϊ. Όχι, αμολύστε τον. Είναι εδώ για το μεσημέρι, γεια στο παλικάρι. Εμείς αύριο, τι κάνουμε διαστημόπλοιο αύριο? Θα δείξει. Ωραία. Εσείς ελάτε και άμα αργήσουμε φάτε. Φιλάκια.